Εκατοντάδες νεκροί Ουκρανοί στο Πιατχικάτκι ξέμεινε από τεθωρακισμένο το Κίεβο μετά την αποτυχημένη επίθεση στο Ρέχοβο. Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν λοιπόν με τεθωρακισμένα οχήματα, ξεκινώντας ένα νέο κύμα επιθετικών επιχειρήσεων κοντά στο Ρέχοβο, στη γραμμή Ραμπότινο-Φερβαβόνοε. Οι Ουκρανοί ξεκίνησαν την επίθεση με μπαράζ πυροβολικού, ενώ παράλληλα φάλαγγες αρμάτων μάχης προσπάθησαν να διαρρήξουν τις ρωσικές θέσεις με εκτόξευση βλημάτων. Το αποτέλεσμα, μετά από ώρες μαχών, ήταν να αναχειριστούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, δεχόμενες τις πρώτες απώλειες σε τεθωρακισμένα οχήματα και πεζικό. Οι Ουκρανοί διεξάγουν την πρώτη ημερήσια επίθεση στα τελευταία χρόνια, αφού πριν από αυτήν προτιμούσαν νυχτερινές επιθετικές επιχειρήσεις. Οι Ρώσοι εξουδετέρωσαν τώρα μαζικά δεκάδες τεθωρακισμένα, σκορπώντας απόγνωση στο Κίεβο. Το αποτέλεσμα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας να ξεμείνουν από τεθωρακισμένα οχήματα μετά την έναρξη της επίθεσης που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής κατά του χωριού Πιατχικάτκι. Η πηγή σημειώνει ότι η Ουκρανική 128η ορεινή ταξιαρχία επίθεσης υπέστη σοβαρές απώλειες σε τεθωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια προσπαθειών να σπάσει τη ρωσική άμυνα. Μετά από αυτό, η Ουκρανική στρατιωτική διοίκηση αναγκάστηκε να καταφύγει στη χρήση πεζικού για την επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν τον σημαντικό ρόλο του στρατιωτικού προσωπικού που κάνει ευρεία χρήση αντιερματικών συστημάτων όπως αυτά της ρωσικής 19ης μεραρχίας, των ειδικών δυνάμεων, των αερομεταφερόμενων δυνάμεων και των πληρωμάτων ελικοπτέρων που κατέστρεψαν σημαντική ποσότητα εχθρικών τεθωρακισμένων οχημάτων. Στις συνθήκες αυτές, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αναγκάστηκε να ρίξει πεζικό στην επίθεση προσπαθώντας να κερδίσει έδαφος στα δυτικά προάστια του Πιατχικάτκι. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, Ουκρανοί στρατιώτες που προχωρούσαν με πεζικό βρέθηκαν στο στόχαστρο Ρώσων ελεύθερων σκοπευτών και πολυβολητών, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλες απώλειες για τα Ουκρανικά στρατεύματα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν στρατιωτικοί ανταποκριτές, οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται ακόμη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.